Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα που με ρωτήσατε, κυρία Καλογεροπούλου, αν αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια του ιδίου του κρατουμένου. Αυτός επιλέγει την απεργία πείνας. Δεν τον έχει υποχρεώσει κανείς σε αυτό. Αυτό είναι η δική του επιλογή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ζητάει είναι μια ειδική μεταχείριση. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδική μεταχείριση δεν μπορεί να υπάρξει Σαφές. Για κανέναν κρατούμενο. Κύριε σε όλους τους κρατούμενους θα εφαρμόζεται ενιαίος ο χρονιστικός κώδικας και αυτή είναι η απάντηση. Περίμενε με το θάνατο αμέσως. Θα κάνει, θα του παρασχεθεί όπως και του παράσχεται κάθε φροντίδα για την υγεία του. Και από εκεί και πέρα οι επιλογές είναι δικές.